γεμάτος δύναμη και ολοκλήρωση. Μόνο αν θέλει κάποιος και έχει ευαισθησία μέσα του από τους συφήνοντες της πολιτείας, είτε αυτός είναι υπουργός, είτε αυτός είναι υφυπουργός, ή δήμαρχος ή αντιδήμαρχος. Έχουμε εδώ λοιπόν κοντά μας, απόψε στη συντροφιά μας, στην εκπομπή μας, τον αντιδήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Κορομάτζο. Ο οποίος... Καλησπέρα σας, κύριε Κορομάτζο. Τόση ώρα εσείς ακούτε, φαντάζομαι, ναι, με ανοιχτό προσοχή. Το στόμα τα όσα βγάζει από την ψυχή του πραγματικά ο κύριος Γιάννης. Μένω κατάπληκτος από την περιγραφή που έχει κάνει εδώ ο καλεσμένος σας. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί σε αυτή την οικογένεια. Να τον ακούσουμε τι ξεκινάει συγκεκριμένα. Από πάρα πολύ παλιά. Το πώς και τι ναι. συνέβησαν όλα αυτά το αναλύσαμε στην εκπομπή μας. Θέλω να του πείτε ευθέως, να πείτε στον κύριο Αντιδήμαρχο ευθέως, τι είναι αυτό που του ζητάτε τώρα. Από τον κύριο Αντιδήμαρχο ζητάω ένα πράγμα. Να δώσει τέρμα στην κατάρα που λέγεται φτώχεια. Όχι για μένα, γιατί εγώ τι να πω. Να δουλέψετε, τι θέλετε προφανώς. Ναι, ασφαλώς είναι να δουλέψω. Κάτι συγκεκριμένο. Αλλά για ποιον θέλω να δουλέψω. Για αυτά τα δύο. Για αυτά τα δύο παιδιά. Να έχει τα παπούτσα της, όχι να φοράει παπούτσα από αρβίλες από τα σκουπίδια που βρέσκω. Το πουκάμισο. Το πουκάμισο, τα σκουπίδια, το παντελόνι, τα σκουπίδια. Ο κόσμος. Δεν τις αγόρασα ρούχα. Πρώτα που τις αγόρασα που είχα μια άδεια. Κάτι αγόρια. Και μου δίνουν ρούχα. Ποιοι σας δίνουν πράγματα. Καταλαβαίνω ότι ο παππούς δεν δουλεύει. Σύνταξη δεν έχει προφανώς. Ναι. Ποιοι σας δίνουν πράγματα. Καμιά κυρία που με ξέρουν στη Νέα Σμύρνη. Να ακούσουμε λίγο τι είναι. Μερικές κυρίες και μερικοί φίλοι του αδερφού μου. Μου δώσανε χθες ένας φίλος Παναγιώτης παντελόνι αυτό, μου δώσε αρβίλες, κάτι αρβίλες που έχω παλιές. Αυτά μου τα δώσε μια άλλη κοπέλα. Και μαζεύετε από τα σκουπίδια πράγματα, είτε για να φορέσετε. Άμα είναι τα πουκάμισα, το πλύνω, θα το βάλω. Τι θα φορέσω. Άμα πρέπει κάποιον άλλον να φοράει ένα ωραίο πουκάμισο ή φοράει ένα ωραίο παπούτσι. Ανούλα, τι σκέπτεσαι, κορίτσι μου, τι θα κάνεις στη ζωή σου. Δεν μπορεί ο παππούς πάντα να είναι στο πλάι σου. Άμα είναι, θα βρω καμιά δουλειά να δουλέψω. Έχεις τελειώσει το γυμνάσιο. Όχι, μέχρι την πρώτη. Θα πρέπει όμως να τελειώσεις το γυμνάσιο. Τις δύο τάξεις ακόμη. Έχεις, για να μπορέσεις να. Ανούλα, θα έχεις κάποια να μάθεις μια τέχνη. Τι είναι αυτό που θες να γίνεις στη ζωή σου. Όνειρα. Είχα κάποια όνειρα. Όχι, είχες. Θα μου επιτρέψεις αλλά... να σου απαγορεύσω να ξεστομίζεις τέτοιες κουβέντες. Πρέπει να έχεις όνειρα. Όχι, είχες. Είσαι 17 χρόνια. Πότε είχες, δες τα 10. Τώρα πρέπει να έχεις τα όνειρά σου. Και ήμουν από μικρή όνειρα που πήγαινα σχολείο, ήθελα να βγάλω μέσα στο λύκειο, να... Τι θες να κάνεις τώρα, θέλω να το πεις εδώ δημοσίως. Να γίνω ηθοποιός, να βγει κλάκι. Εκείνη πρώτα τελείωσε το σχολείο της. Έτσι. Και μετά έκανε αυτό που ήθελε. Έγινε ηθοποιός, μεγάλη, να τη θαυμάζουν όλοι οι Έλληνες. Ναι, αλλά όταν έχετε αφοσίωση στο τραγούδι. Αγάπη μου, δεν γίνεται. Πρώτα απ' όλα πρέπει να τελειώσεις το σχολείο σου. Τίποτε δεν μπορείς να γίνεις αν δεν μάθεις γράμματα. Και αφού μιλήσαμε για τα όνειρα, αφού μας τα είπε δημόσια δηλαδή η Ανούλα τα όνειρά της και ευχόμαστε πραγματικά να τα πραγματοποιήσει, όπως δημόσια θα θέλαμε να μας πει ο κύριος Γιάννης και ο κύριος Αντιδήμαρχος, ποια μπορεί τελικά να είναι η εξέλιξη σε αυτό που απεγραφέ. Δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς θέλει. Ναι, να μας πει για να δεσμευτείτε κι εσείς δημοσία, αν μπορείτε. Αν μπορούμε. Αν μπορείτε. Αν μπορεί ο κύριος Αντιδήμαρχος να μου δώσει μια άδεια σε μια γωνιά να πουλάω κουλούρια. Κύριε Αντιδήμαρχε, νομίζω ότι. Είναι αυτά. Για δεν μπορώ να κάνω άλλη δουλειά. Κοιτάξτε, εγώ αυτό που μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή και να δεσμευθώ απέναντί σας είναι το αίτημα του κυρίου Βουγιουκλάκη. Είναι παράκληση του αυτή, γιατί δεν είναι. Μεγάλη το ανάγκη, που θα έλεγα. Κακόγουστο να το πούμε αίτημα. Την παράκληση του αυτή και την εξυπηρέτηση αυτή τη ανάγκη. Θα τη μεταφέρω στον Δήμαρχο. Ξέρετε ότι ο Δήμαρχος με πολύ μεγάλη ευαισθησία αντιμετωπίζει τέτοιε προβλήματα. Σύντομα θα φέρουμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί εδώ χρειάζεται μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, επειδή το παρελθόν του κυρίου Βουγιουκλάκη τον ακολουθεί, βλέπετε, ακόμα και σε αυτή την ηλικία, δυστυχώς. Δεν θα πρέπει όμως να τον χαρακτηρίζει. Δυστυχώς τον ακολουθεί χωρίς τα τόσο καλά που έχει κάνει είναι πολύ περισσότερα από κάποια λάθη του. Μα αυτή τη στιγμή που έχει πληρώσει στη δικαιοσύνη, έχει φυλακιστεί και έχει βγει, θεωρείται πια ισότιμο μέλος της κοινωνίας μας. Εδώ πέρα πρέπει να δειχθεί το πρόσωπο του κοινωνικού κράτους, γιατί ό,τι και να έκανε στην κοινωνία, ό,τι κρίματα ή εγκλήματα και να έχει κάνει, η προσπάθειά του να σώσει δύο παιδιά από την παρανομία τον εξηλαιώνει για οτιδήποτε έχει κάνει. Και ας είμαστε λιγάκι ρεαλιστές, στην ευρωπαϊκή κοινότητα, να περάσουν 5 χρόνια μετά από το τελευταίο σου εγκληματική πράξη, τελειώνεις. Και δεν είναι βίαιες πράξεις, κλοπές είναι. Και φαντάζομαι... Οι οποίες βέβαια στην Ελλάδα θεωρούνται ατιμωτικό αδίκημα και σε ακολουθούν για μια ζωή. Εγώ
Και με την άλλη ιδιότητά μου ως δικηγόρος, ας μου επιτρέπετε να πω ότι δυστυχώς, ύστερα από μια 30ετία έντιμη ζωή, 30ετία έντιμη ζωή, τον ακολουθεί ένα παρελθόν τη νεαρά του ηλικία. Εγώ πάντως θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο που έχω κάνει το ρεπορτάζ ότι όλη η γειτονιά εκεί που μένουν στη Νέα Σμύρνη, στον Άγιο Σώστη, γνωρίζει το πρόβλημα, τους βοηθάνε. Ο κύριος Βουγκλικλάκης λατρεύει τα παιδιά, το σπίτι τους είναι πεντακάθαρο. Πώς ζει, δεν έχει δηλαδή. Από τη γειτονιά ζει ο άνθρωπος αυτός τώρα. Ζει από τη γειτονιά, αλλά μου έκανε εντύπωση μέσα στο σπίτι. Είναι το σπίτι σαν νοικοκυρά. Λένω, σιδερώνω, μαγειρεύω. Εγώ τα κάνω όλα με στο σπίτι. Και εσύ θα ήθελα και κάτι άλλο πριν κλείσουμε, δεν ξέρω Δημήτρη. Λέτε ότι η κόρη σας επισκέπτεται κάθε ένα χρόνο, κάθε δύο χρόνια, αραιά και πού. Σε περίπτωση που τώρα σας βλέπει, τι θα θέλατε να της πείτε, εσείς και η Άννα? Να κάτσει εκεί που είναι, να μην μας μολύνει. Είναι ντροπή για έναν πατέρα να λέει τέτοια λόγια. Αλλά εγώ το λέω ευθέως. Το συμφωνήσω μαζί σας. Στο παιδί αυτό που μεγάλωσε. Να κάτσει εκεί που είναι και να μην με φοβερίζει με τους αγαπητικούς, γιατί εγώ θα γίνω εκείνος που ήμουν το 60. Και η Άννα, η μαμά της, να έρθει σπίτι, να μείνει. Να μείνει σπίτι. Να έρθει σπίτι σας. Διαφέρνει η απόψη σας εδώ, εσένα και του παππούς. Και τη μάνα μου την αγαπώ πιο πολύ τον πατέρα μου. Εγώ πραγματικά ελπίζω να γίνει αρχή με τη δέσμευση ότι θα κοιτάξει το θέμα του κυρίου Γιάννη, ο κύριος Αντιδήμαρχος, και από εκεί και πέρα οποιαδήποτε εξέλιξη να είναι πάντα θετική. Εμείς ελπίζουμε να γίνει αρχή με τη δουλειά, κύριε Αντιδήμαρχε. Θα το δούμε και θα το αντιμετωπίσουμε στην κοινωνική του διάσταση όπως πραγματικά είναι. Εμείς θα είμαστε πάντως κοινωνικοί. Και ελπίζω ότι σίγουρα θα έχουμε ένα αίσιο. Να κλείσουμε αυτή την εκπομπή. Θα ήθελα να πω στον Δήμαρχο, αν μπορούσε, να δώσει μια άδεια για να μπορώ να έχω και τα ρούχα μου, όλα μου. Γιατί και αδερφό μου έχει στερηθεί πολλά και εγώ πολλά. Μια άδεια, αν είναι, να δουλεύω κι εγώ μαζί με τον παππού μου. Να βγάζουμε τα λεφτά, παιδί, άμα φοβούνται εμένα. Να τη δώσουν στο παιδί. Να μπορούμε τα ρούχα μας, ο αδερφό μου τα δικά του τα πράγματα. Βλέπεις τους άλλους να βγαίνουν. Και θα γίνει πραγματικά προσπάθεια να δώσουμε μια λύση σε αυτό το πρόβλημα. Θα έλεγα, επειδή η μικρή εξεδήλωσε την επιθυμία η μητέρα της να γυρίσει, είναι πολύ λογικό, ας ευχηθούμε η κοπέλα αυτή, η Ελένη, κάποια στιγμή να μετανιώσει για ό,τι έχει κάνει, για το ότι άφησε τα παιδιά της, για το ότι ζει αυτή τη ζωή και να γυρίσει μετανιωμένη πίσω και επειδή να σταθεί κοντά στα παιδιά της. Αυτό εφικτό, κυρία. Όχι, να μην το ξέρουμε. Ας μην το αναλύσουμε αυτό το θέμα, κύριε Γιάννη. Εσείς με τη μικρή έχετε διαφορετικές απόψεις. Όποια και είναι η εξέλιξη, εμείς δεν μπορούμε να την προβλέψουμε πάνω σε αυτό το θέμα. Μπορούμε όμως πολύ καλά να πιστεύουμε και να ελπίζουμε ότι θα γίνει βάσιμη, θα υπάρξει εξέλιξη στην υπόσχεση ότι θα κοιτάξει πολύ ζεστά το θέμα σας ο κύριος Αντιδήμαρχος. Σε αυτό ας προβλέπουμε από εδώ και στο εξής, και είναι το μόνο άλλωστε υπαρκτό θέμα για την ώρα.